Λοιπόν, επιστρέφουμε του επιστηρίου. Καλησπέρισουμε τον κύριο Γιώργο Γιώργη, καθηγητή πολιτικών επιστημών. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα. Και τον κύριο Κώστα Μελά, καθηγητή οικονομία. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, Μάκη, να ξεκινήσουμε. Πέρα εκλογικού νόμου, αναθεώρηση συντάγματο, τηλεοπτικέ άδειε, διαπλοκή, διαφθορά. Πολλά μαζί έχουν πει στο τραπέζι. Πού πάνε. Τελείωσε. Και συζήμε και όλα αυτά. Ναι, ακριβώ. Δηλαδή τελείωσε τώρα αυτό το οποίο είχε να γίνει με τους δανειστές, ολοκλήρωσαν το ρόλο τους ως λογιστές εντολοδόχοι της Τρόικας και τώρα πρέπει να αλλάξουν την πολιτική ατζέντα. Αλλά το επιχείρημα είναι ότι όλα αυτά πάνε προς την προοδευτική κατεύθυνση. Να πιάσουμε ένα-ένα. Ασφαλώς. Αναλογική. Εγώ θέλω να διερωτηθώ γιατί την λιγότερο αναλογική την λένε ενισχυμένη. Τι πρόβλημα έχουν με το θέμα. Λιγότερο... Η σημασία της ορολογίας είναι πολύ μεγάλη. Την αναλογική τη λένε απλή. Την μη αναλογική τη λένε ενισχυμένη. Ενισχυμένη είναι περισσότερο αναλογική. Ξέρετε τι κρύβεται πίσω. Η αναλογική είναι ουσιαστικά μύθος η αναλογική. Ενισχυμένη. Κανένα πολιτικό, κανένα εκλογικό σύστημα δεν δίνει διαφορετικό πολιτικό αποτέλεσμα σε σχέση με τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό που δίνει η αναλογική είναι τη δυνατότητα, γι' αυτό και την θεοποίησε η αριστερά, την δυνατότητά της εκεί που η κοινωνία την απαξίωνε να γίνει μέρος του πολιτικού παιχνιδιού και να γίνει και αυτή συνομέα της εξουσίας, να μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων. Λοιπόν, γι' αυτό και την λάτρεψε. Ο ΣΥΡΙΖΑ στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις δεν συζήτησε την απλή αναλογική, έτσι δεν είναι. Τη συζητάει τώρα. Γιατί τώρα. Γιατί τώρα είναι στην καθοδική πορεία. Και γιατί πρέπει να δείξει ότι κάτι κάνει που έχουν πείσει ότι είναι αριστερό. Αυτό δεν είναι. Αν είναι χρήσιμη η αναλογική, δεν είναι θετικό. Όχι. Να δούμε. Μας λένε ότι είναι πιο δημοκρατική. Ναι. Ωραία. Κανένα εκλογικό σύστημα δεν ορίζει τον δημοκρατικό χαρακτήρα του πολιτεύματος. Το πολίτευμα καθορίζεται με βάση τη σχέση που έχει με την κοινωνία. Αλλά ας το αφήσουμε στην άκρη. Η αναλογική δίνει μεγαλύτερη εξουσία στα κόμματα να κάνουν μεταξύ τους συναλλαγές στη Βουλή. Σωστή. Μπορεί να δούμε το κόμματα τα οποία έχουν απαξιωθεί εντελώς από την κοινωνία, που έχουν 1-2-3% να γίνονται συντελεστές, ρυθμιστές, όχι μόνο ρυθμιστές, συγκυβερνήτες. Δηλαδή, όταν ψηφίζει η κοινωνία και λέει θέλω, δίνω ένα 30%, ένα 20%, δίνω την πρωτοκαθεδρία σε ένα αλφα κόμμα, θεωρητικά είναι το κόμμα το οποίο συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη προτίμηση της κοινωνίας για να κυβερνήσει. Με την αναλογική λοιπόν μπορεί αυτό το κόμμα να βγει στην άκρη ή να έχει ρυθμιστικούς παράγοντες, πολιτικές δυνάμεις οι οποίες είναι απαξιωμένες από την κοινωνία. Ναι, αλλά δεν έχουμε δει και μεγάλα κόμματα και μεγάλους πρωθυπουργούς, σημαντικές προσωπικότητες. Πάντα όμως τους λείπει ένα κομμάτι. Τότε δεν είναι εκβιαστής το μικρό κόμμα. Αυτό, για να φτάσει το 151. Ναι, και πάλι θα γίνουν πολύ εκβιαστές. Ναι. Το μεγάλο φαγοπότη δεν μειώθηκε στην περίοδο της συγκυβέρνησης, παραδείγματος χάρη, ούτε στην περίοδο της οικουμενικής. Μοιράζονται μεταξύ τους αυτό που το νέμεται ένας σε επίπεδο εξουσίας. Το ξέρουμε αυτό, μέχρι και στους διορισμούς. Επομένως, δεν αλλάζει το πράγμα. Στο εξωτερικό αυτό δεν είναι όμως. Πού? Στη Γερμανία, τρία κόμματα γίνονται. Άλλο είναι αυτό. Εγώ δεν στέκω. Δηλαδή, ακούστε με. Πάλι δεν εκβιάζει το μικρό κόμμα. Είπα στην αρχή ότι είναι αδιάφορο στο επίπεδο της διακυβέρνησης εάν θα κυβερνάνε τρία ή πέντε κόμματα ή ένα. Διότι το περιεχόμενο της πολιτικής μετράει, που δεν καθορίζεται από το αν είναι ένα ή πολλά, και η σχέση που έχει το πολιτεύεστε, οι πολιτικές που ασκούνται με την κοινωνία. Τι ωφελεί και τι όχι. Και στο τέλος, η βούληση της κοινωνίας. Άκουγα απόψε τον Πρωθυπουργό, όπως και κάθε πολιτικός, να επικαλείται τις εκλογές για να πει ποια ήταν η κοινωνική βούληση. Μα η κοινωνική βούληση είναι μια διαρκής διαδικασία. Και δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι η κοινωνία είναι απολύτως απέναντι προς όλες τις πολιτικές που ακολουθούνται μέχρι σήμερα. Γιατί όμως είχε ψηφίσει η κοινωνία όμως. Αφήστε, το είχε ψηφίσει, ψήφισε γιατί θυμόταν τι είχε τραβήξει
με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Πήγε από τον ένα στον άλλο. Ψηφίζουν, δεν ψηφίζουν θετικά υπέρ κάποιου κόμματος, ψηφίζουν αρνητικά εναντίον του προηγούμενου που τους κατέστρεψε. Και τώρα θα ψηφίσουν εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως δεν ψηφίζει πολιτικά, ψηφίζει με τη ζωή του. Θέλω να πω. Δηλαδή το πολιτικό του πιστεύω το πάει στην άκρη. Δεν υπάρχει διαφορά πρώτα απ' όλα. Είναι μεγαλύτερες οι διαφορές που μπορεί να έχουν δύο άνθρωποι από διαφορετικές πολιτικές κουλτούρες και διαδρομές μέσα στο ίδιο κόμμα, από όσο ένα κόμμα με ένα άλλο κόμμα. Κι ας είναι το ένα που δηλώνει αριστερό και το άλλο δεξιό. Ναι. Εγώ θα πω κάτι πολύ απλό. Ότι η μέρα που θα πάψουν να επικαλούνται την κοινωνία για να έχουν άλοθη, ή η μέρα που θα πάψουν να λένε ότι φταίει η κοινωνία για ό,τι κάνουν αυτοί και θα ενθυλακώσουν την ενοχή τους για ό,τι κάνουν, θα είναι η μέρα που θα ξέρουν, γιατί ξέρουν τι πρέπει να γίνει, αλλά θα το δηλώσουν ότι ξέρουν τι πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα για να φύγουμε από τα μνημόνια. Διότι ενόσο δεν αγγίζουμε το κεντρικό πρόβλημα που είναι, το έχω πει πολλές φορές και από αυτή την εκπομπή, πολιτικό σύστημα, δημόσια διοίκηση και δικαιοσύνη και νομοθεσία που δομεί όλο αυτό το σύστημα της διαπλοκής, της διαφθοράς και της εκτροπής από τις πολιτικές που συμφέρουν την απελευθέρωση της κοινωνίας, δεν πρόκειται να βγούμε από τα μνημόνια. Εμείς προσυπογράφουμε αυτά. Με την προϋπόθεση όμως το έχουμε δει αυτό. Δεν θα το δούμε. Το ορατό. Αφού δοκιμάστηκε για δύο αιώνες. Όχι, όχι, δεν λέμε αυτό στην Ελλάδα. Πουθενά σε όλο τον κόσμο, σε όποια χώρα την κόσμο. Όχι, όχι, όχι. Πουθενά. Στην Αμερική λειτουργεί. Μισό λεπτό. Στην Αγγλία λειτουργεί. Μισό λεπτό. Υπάρχει μια διαφορά. Εκεί υπάρχει το κράτος, το οποίο έχει μια ιστορική παράδοση. Υπάρχει το πολιτικό προσωπικό που είναι διαφθαρμένο, αλλά που είναι εναρμονισμένο συγχρόνως και με μια πολιτική γενικού συμφέροντος, δεν λέω κοινωνικού συμφέροντος, που λειτουργούν τα πράγματα μέσα σε ένα καθεστώς που δεν έχει αυτό τον λιμεωνικό χαρακτήρα. Η διαφορά οργιάζει εκεί. Άλλο πράγμα η διαφορά στην κορυφή, αλλά να μπορεί να επενδύσει. Ξέρετε, πώς καταρχυλάνε τα ποσοστά. Μιλάμε για τη μήτρα του καπιταλισμού. Ναι, αλλά λειτουργούν όμως, όπως λέει ο κύριος Κουδουνδούρης, λειτουργούν μια σειρά τεχνικά πράγματα. Να μιλήσουμε για τη μήτρα του καπιταλισμού, την Αμερική. Με συγχωρείτε, η Αμερική έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, ότι θα πάρει κανείς τη δυνατότητα της επιχείρησής του την ίδια μέρα, αλλά κάθε μέρα θα είναι υπό παρακολούθηση για το τι κάνει. Για τη φοροδιαφυγή και άλλα. Εδώ, κάθε φορά που κάποιος δεν κάνει τη δουλειά του, λέει: μα και η κοινωνία τι κάνει. Μα δεν έχουμε δημοκρατία. Δεν κυβερνάει η κοινωνία. Αυτή κυβερνάει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Όταν βλέπετε ότι ψάχνουν να δουν πώς θα δημιουργήσουν προσκόμματα στο επιχειρήν, προσκόμματα στις στοιχειώδες ανάγκες της κοινωνίας, αντί να απελευθερώσουν. Μέχρι προχθές διαβάζαμε ότι πήγανε να κόψουν, να απαγορεύσουν σε συνθήκες συντριβής και κρίσης, να απαγορεύσουν τη δόμηση, λέει. Μα είναι δυνατόν. Εδώ κύριε Κουρή, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ένα σύνολο από νομοθεσίες. Δεν μπαίνουν στον κόπο να κάνουν και μια σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις ευρωπαϊκές χώρες, που δεσμεύουν τα πάντα από την ιδιοκτησία της γης μέχρι οπουδήποτε αλλού θέλει κανείς να στρέψει την προσοχή του. Δεν μπορεί να απελευθερωθεί για να αναπτύξει. Γι' αυτό και λέω, από τη στιγμή που θα κάνουν αυτό που χρειάζεται για να δημιουργήσουν συνθήκες συνάφειας των πολιτικών τους με την κοινωνία και δημιουργήσουν εμπιστοσύνη στην κοινωνία, η αλήθεια δηλαδή της κοινωνίας θα είναι η αλήθεια τους και όχι το ψεύδος που λένε, τότε θα δούμε τον πλούτο της ελληνικής κοινωνίας και τους Έλληνες να ξανάρχονται στην Ελλάδα. Είναι μεγάλο θέμα να μπει και την άποψη του κ. Μιλάς, αλλά εγώ πιστεύω ότι η κοινωνία δεν είναι χωρίς ευθύνες. Η κοινωνία δεν ψηφίζει. Η κοινωνία δεν ψηφίζει. Δεν ξέρουμε αν θα πειθαρχήσει στα μέτρα που πρέπει να πάρει. Δεν ψηφίζει μεταξύ αυτών που θα κάνουν τα ίδια. Κομμάτι της κοινωνίας. Αλλά έχει να επιλέξει ανάμεσα σε πολλούς. Δεν είναι λίγοι. Ποιον θα επέλεγε αυτή τη φορά που θα ήταν διαφορετικός από τον άλλον. Έχει να επιλέξει ανάμεσα σε τόσα κόμματα και σε τόσους ψήφιους. Πέστε μου, έναν που θα ήταν διαφορετικός ή λέει διαφορετικά πράγματα από κάποιον άλλον. Τι λέει, λέγανε διαφορετικά τα κόμματα πριν από τι εκλογέ. Ξέρετε τώρα. Ότι κάνουν συνέχεια. Μάλιστα το λέει εδώ και καιρό. Δύο αιώνες λένε ναι. Διάφορα και κάνουν τα ίδια. Ναι. Τώρα θα αλλάξουν. Ναι, όλοι όμως δεν είναι ικανοί, έχουν μέσα στο μυαλό τους να παγιδεύσουν τον κόσμο και μετά κάνουν όχι, το θέλουν. Όχι, κάνουν τη δουλίτσα τους. Είναι απλό. Ναι. Προσέξτε, όταν η Γερμανία στις αρχές του 2000 δεν πήγαινε καλά, ήρθαν αντιμέτωποι, η πολιτική τάξη ήρθε αντιμέτωπη με πολιτικές που ενδεχομένως να μην συμφωνούσαμε, αλλά ήρθε αντιμέτωποι με αυτούς οι οποίοι ήταν οι πυλώνες αυτής της πορείας.
δεν ήρθαν να ενοχοποιήσουν την κοινωνία. Πήραν μέτρα για τα συνδικάτα, πήραν μέτρα για χίλια δύο πράγματα. Για να δουλέψει για το κράτος, για να δουλέψει το κράτος. Για να δώσει όθηση στα πράγματα της οικονομίας. Εδώ, εάν θα τους πείτε γιατί γίνεται η φοροδιαφυγή και δεν φροντίζουν να μην γίνεται φοροδιαφυγή, θα σας απαντήσουν ότι φταίει η κοινωνία που δεν έχει συνείδηση μη φοροδιαφυγής. Δηλαδή, οι Γερμανοί δηλαδή, που είναι στην Ελλάδα, γιατί κάνουν φοροδιαφυγή, δεν είχαν συνείδηση στη χώρα τους, γιατί τους παίρνει εδώ. Μα και εγώ δεν ξέρω, με συγχωρείτε οι Γερμανοί. Εδώ πιάστηκε η μεγαλύτερη απάτη που έκανε με τη ζωή, πως η Volkswagen. Ναι. Η Γερμανία. Ναι, αλλά ναι, η Deutsche Bank είναι κατάρρευση, έχει καταρρεύσει. Η απάτη δεν έχει να κάνει με τη φοροδιαφυγή. Ναι. Όχι, απάτη είναι. Η Γερμανία. Διότι όταν με χωρίζουν, πουλά αυτοκίνητα, πα σκοτωθώ να δηλητηριαστώ. Υπάρχει μια διαφορά. Η Γερμανία είναι στην κορυφή είναι των σκανδάλων της διαφθοράς σε επίπεδο διαχείρισης του επιχειρήν με τις άλλες χώρες και παντού. Και άλλες δουλειές. Αλλά το κράτος λειτουργεί. Και τους πληρώσαμε, ο κόσμος τους πληρώσει δύο φορές. Αλλά ποιος στέλνει το λογαριασμό στην Ευρώπη αντί να λύσουν το λογαριασμό εδώ πέρα. Αυτό είναι. Εδώ είναι. Και μετά το κράτος. Οπότε σήμερα κύριος Φωτιώδης. Φταίει μόνο ο πολιτικός που δεν μπορεί να λειτουργήσει. Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι στην Ελλάδα είναι μια πολύ ιδιότυπη και ιδιόρυθμη περίπτωση η Ελλάδα, για να την μπορέσουμε να τη μελετήσουμε. Δεν θέλω να πω ότι φταίει η κοινωνία, αλλά σκέφτομαι πολλές φορές, και έτσι το θέτω στο τραπέζι, ότι δεν είναι δυνατόν ένα πολιτικό σύστημα να είναι άρρωστο και η κοινωνία να είναι υγιής. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα βάρη πέφτουν στην κοινωνία. Τα βάρη πέφτουν στις πολιτικές αρχηγησίες, στο κράτος το οποίο δεν λειτουργεί και δεν, ας το πούμε έτσι, χειραγωγεί, να το πω έτσι απλά χοντρικά, κοινικά, χειραγωγεί την κοινωνία προς εκείνο τον τρόπο που θα μπορέσει, ας πούμε, να τις απελευθερώσει τις δυνάμεις για να μπορέσει να λειτουργήσει. Αυτό βέβαια οφείλεται σε ιστορικούς λόγους. Στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, δεν είχαμε αυτή την περίοδο του απολυταρχικού κράτους των 300-250 χρόνων που είχαμε στη Δύση, που καλώς ή κακώς επέβαλαν τη λειτουργία ενός κράτους πολύ συγκεκριμένου, αποκομμένου, αν θέλεις, αυτονομημένου σε έναν βαθμό από την κοινωνία. Και ο πολίτης κάτω από αυτή την πίεση υποχρεώνεται να σέβεται τους νόμους. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, ξεκινήσαμε ένα κράτος εκ του μηδενός. Ένα κράτος το οποίο δεν καταφέραμε να το δημιουργήσουμε και έχω την αίσθηση ότι με αυτό πρέπει να ζήσουμε. Δηλαδή, αυτό το οποίο σκέφτομαι είναι ότι μπορούμε να λέμε ότι το κράτος λειτουργεί, οι πολιτικές αρχηγήσεις κάνουν εκείνο, ότι είναι, η κοινωνία είναι άρρωστη, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι μετά από 200 χρόνια, αν ανακαλύπτουμε συνέχεια φαινόμενα ή σπέρματα ή ίχνη αυτών των πρώτων στιγμών, μου δημιουργεί τεράστιο προβληματισμό. Δηλαδή λέω, άρα κάτι υπάρχει εδώ, άρα υπάρχει. Όχι στο DNA, στο DNA το πολιτισμικό, στο DNA το κοινωνικό της Ελλάδος. Ότι κάτι υπάρχει. Βεβαίως, θα συμφωνήσω με τον κύριο Κοντογιώργη, ότι οι πολιτικές αρχηγησίες, έτσι, οι πολιτικές ελίτ, τα πολιτικά κόμματα, πες το θέλω, έτσι, επί της ουσίας, και μάλιστα την τελευταία περίοδο, τα τελευταία 30-40 χρόνια, την εποχή της παγκοσμιοποίησης, το ένα μαλώνει με το άλλο, δηλαδή δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα, αλλά ρίχνει ο ένας τα βάρη του άλλου. Το είδατε και προηγουμένως στο πάνελ που είχατε. Δεν μιλάνε πώς θα λυθούν τα προβλήματα. Λέει, μα εσύ δεν τόλισες, ο άλλος δεν τόλισε. Αυτή λοιπόν η συζήτηση. Αυτή λοιπόν η συζήτηση διαιωνίζεται για πάρα πολλά χρόνια. Βλέπετε φως. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω λίγο, κύριε Μελά. Αν εσείς στην οικονομία, μια που είστε ειδικός. Κοιτάξτε. Βλέπετε ότι μπορεί αυτό το πράγμα να πιάσει πάτο, ας πούμε. Νομίζω ότι δεν έχουμε πιάσει πάτο. Δεν έχουμε πιάσει πάτο. Θα σας πω δύο στοιχεία. Θα σας πω δύο στοιχεία και τα λοιπά. Τα οποία νομίζω εξ αντικειμένου θα παράγονται από τα γεγονότα, από την πραγματικότητα. Πρώτα-πρώτα, είναι βέβαιον ότι οι αμοιβές εργασίας πάσης φύσεως στην Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια, ας μιλήσουμε για το 17, ας μην μιλήσουμε παραπάνω, θα μειωθούν. Βαίνουν μειούμενες. Κι άλλο. Σαφέστατα. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο. Να σας πω για ποιο λόγο. Ο συγκεκριμένος λόγος είναι ότι η αγορά εργασίας είναι σε αυτή την κατάσταση στην οποία είναι και υπάρχουν και 1.200.000 άνεργοι.
1.200.000 άνεργοι είναι ο βασικότατος λόγος, πέστε τον όπως θέλετε, από τη νεοκλασική οικονομία μέχρι τη μαρξιστική οικονομία, ο εφεδρικός στρατός έτσι πιέζει στη μείωση της αμοιβής εργασίας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και μάλιστα μέσα σε αυτό το μνημονιακό. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα για τη μεγέθυνση της οικονομίας. Ποιο? Ότι από τη μεριά της κατανάλωσης, που προσέξτε, η ελληνική οικονομία κατά 75% έχει εγχώρια κατανάλωση, το ΑΕΠ, 75% του ΑΕΠ, δεν θα έχουμε ανάπτυξη από μεριά της κατανάλωσης. Εάν το πάρουμε αυτό στοιχείο και πάμε από την άλλη μεριά να δούμε τις επενδύσεις, αυτοί που πρέπει να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα, τι θα κοιτάξουν? Θα κοιτάξουν, υπάρχει το διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορέσω να πουλήσω και να πραγματώσω τα κέρδη μου και να βγάλω να πάρω τα καφέλα μου. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση στην Ελλάδα. Άρα μένουν οι επενδύσεις, οι οποίες υποτίθεται ότι έχουν ένα εξωτερικό προσανατολισμό. Αυτές όμως οι επενδύσεις δεν είναι επενδύσεις οι οποίες καταρχάς έχουν τον όγκο για να μας οδηγήσουν σε μία έξοδο, και κατά δεύτερον λόγο είναι επενδύσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στον παραγωγικό ιστό της χώρας. Δηλαδή δεν έχουμε βιομηχανίες οι οποίες ιδιωτικοποιούμε. Τι περιμένουμε τότε για ανάσταση? Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Κοιτάξτε, η μεγέθυνση, σας είπα, είναι η κατανάλωση, επενδύσεις, εξαγωγές. Δεν υπάρχουν με τα φυσικά πράγματα στην οικονομία. Πώς θα έρθουν αυτά, κύριε Κουλή? Νομίζω ότι δεν θα έρθουν και θα βασανιζόμαστε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Διότι το ανάλογο με σχόλια, το ίδιο όμως. Η ίδια κατάσταση βλέπουμε να γεννιέται μια χώρα με την άλλη. Και στην Ιταλία έχει πρόβλημα και η Πορτογαλία. Σύμφωνοι, αλλά δεν έχει καμία χώρα από αυτές δεν έχει τα προβλήματα τα δικά μας. Καμία χώρα δεν έχει τα προβλήματα τα δικά μας. Δεν έχει διασωθεί από αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη, όπως την φαντάζεται και την ονειρεύεται η Γερμανία. Σίγουρα, αλλά σας λέω ότι η Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν έχει καμία χώρα τα ίδια προβλήματα που έχουν το πρόγραμμα το οποίο. Μου έκανε εντύπωση ότι το είπε και Λακάρντ σήμερα. Έτσι. Είπε ότι είναι αποτυχημένο το πρόγραμμα μας. Είναι μοναδική χώρα, το είδατε. Αυτό. Όχι, Λακάρντ. Δεν το αλλάζει όμως. Ναι. Δεν το αλλάζουν. Ναι. Όχι μόνο δεν το αλλάζει, δεν εξηγεί και γιατί είναι λανθασμένο. Mm. Και ποιος θα πληρώσει το λάθος? Λοιπόν, επομένως, μην έχουμε πολλές ελπίδες ότι εύκολα θα βγούμε από αυτή την κατάσταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό δεν καταλαβαίνει και το κουβέρνο. Δεν θέλει να καταλάβει ότι το πρόβλημα, στην Ελλάδα δεν είναι οικονομικό, είναι πολιτικό. Δεν είναι όπως είναι το πρόβλημα, ήταν το πρόβλημα της κρίσης στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, που είχε απορριθμιστεί μια περιοχή της οικονομίας και παρενέβη το κράτος και την επανέφερε σε μια τάξη. Ανεξαρτήτως ποιος ωφελείται και όχι, λειτουργεί το πράγμα. Εδώ το πρόβλημα είναι βαθιά πολιτικό. Δεν θα φέρει, όχι δεν θα έρθει ξένος, αν δεν πάρει δωρεάν τον παραγωγικό πλούτο της χώρας, αλλά δεν θα φέρει το κυριότερο, τον πλούτο της η ελληνική κοινωνία ξανά στην Ελλάδα. Διότι δεν τους εμπιστεύεται. Τους καταδίωξε, τους όσοι μείνανε μέσα μηδενίστηκε ο πλούτος τους. Αν τον άφησαν στις τράπεζες, στις μετοχές στις τράπεζες ή οπουδήποτε, εμπιστεύτηκαν το κράτος και δεν θα επανέλθουν. Αυτό που λέω ότι είναι βαθιά πολιτικό σημαίνει ότι εάν δεν αλλάξουν ολόκληρο το σύστημα εκβάθρων, του τρόπου του σκέπτεστε, του πώς θα ξεκινήσει μια άλλη λειτουργία εμπιστοσύνης μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής, δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Και αυτό το λέω με παραδείγματα. Ας μην πάμε σε όλο αυτό το πλέγμα της αγροτικής οικονομίας, της ιδιωτικής γης που την καταδιώχουν συστηματικά. Άρα ολόκληρο το οικονομικό φάσμα της ανάπτυξης. Ας πάμε σε επιμέρους, στα νοσοκομεία. Θα μπορούσαν τα ελληνικά νοσοκομεία, δημόσια και ιδιωτικά κλινικές, να είναι το κέντρο που θα έφερνε πλούτο από την αναταραχή που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Τεράστιο. Και όμως φεύγουν οι Έλληνες για να πάνε έξω. Έχουν κόψει τεράστια κονδύλια. Έτσι. Δεν γίνεται ίσως η κρεπάλη που γινόταν στο παρελθόν. Δεν το ξέρω.
αλλά πήραν κάποιο μέτρο εκτός από το να διαγωνίζονται ποιον θα βάλουν δικό τους στη διοίκηση για να δουλέψουν καλύτερα, συστηματικότερα και να κεφαλαιοποιήσουν το ανθρώπινο και μη δυναμικό. Χρήμα. Μα δεν θέλει χρήμα. Με συγχωρείτε, η αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης δεν θέλει χρήμα. Θέλει αναδιάρθρωση. Να δουλεύει με ευθύνη. Να υπάρχει η προσωπική ευθύνη αυτού ο οποίος δεν κάνει τη δουλειά του, όπως το σύνολο της δημόσιας διοίκησης. Γιατί δεν το αγγίζουν αυτό το μεγάλο ζήτημα. Εάν εγώ δεν πατήσω στην αίθουσα, θα προσπαθούν δεκαετίες... Πόσοι σαν εσάς λειτουργούν στα πανεπιστήμια? Μα με συγχωρείτε, το ίδιο ισχύει στα πανεπιστήμια. Γιατί όμως, παίρνει χωροφύλακα ο καθηγητής. Βεβαίως, παντού το ίδιο. Ακούστε με, όταν εγώ δίδασκα στο Παρίσι πολλά χρόνια, κάθε φορά που έμπαινα στην αίθουσα ερχόταν πίσω ο αρμόδιος υπάλληλος για να δει αν είμαι μέσα, τι φοιτητές έχω και αν έκανα το μάθημά μου. Δεν κατάλαβα. Γιατί εδώ δηλαδή, τι είμαστε εμείς οι έξυπνοι που όποτε θέλουμε πατάμε, όποιες ώρες θέλουμε, όπως μας αρέσει κάνουμε τα πράγματα. Ποιος θα δώσει το παράδειγμα? Και θα σας πω... Ποιος θα δώσει το παράδειγμα? Η κυβέρνηση τα ρυθμίζει. Ναι, μα η κυβέρνηση πρέπει να θέλει. Θα σας ρωτήσω, να σας ρωτήσω ένας, κάτι. Ένας άνθρωπος πολιτισμένος που δουλειάζει τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει πολιτισμός, υπάρχει τάξη. Και δεν βασίζεται καμιά κοινωνία στους ήρωες που έχουν αυτοσυνείδηση. Μπορεί να έχει το χωροφύλακα ο καθένας. Όχι. Όπως το δρόμο θα τρέξετε όπως θέλετε και θα οδηγήσετε όπως θέλετε, αν δεν υπάρχει τάξη και δεν κινδυνεύετε να σας συλλάβουν, έτσι γίνεται και παντού αλλού. Εγώ σας ρωτώ ένα πολύ απλό πράγμα, το οποίο το προβάλλουν και ως κοινωνικά δίκαιο. Τα δωρεάν συγγράμματα στα πανεπιστήμια είναι 60 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Εάν τα 60 εκατομμύρια εδίδονται κάθε χρόνο για να φτιαχτούν οι δημόσιες βιβλιοθήκες. Έχω από το 1986 που το φωνάζω. Θα είχαμε τις δωρεάν παιδείας του κόσμου. Στα πλαίσια της δωρεάν παιδείας. Δωρεάν παιδεία θα σήμαινε δωρεάν δανεισμών βιβλίων και να τα επιστρέψουν με την επανεγγραφή τους. Καθιερώθηκε από τον Γιώργο Παπανδρέου. Γιατί να είναι κατά ιδιοκτησίαν και όχι κατά δάνειον τα βιβλία που δίδονται στους φοιτητές? Αγίου, σωστό είναι. Ναι, και τα υπόλοιπα λεφτά λοιπόν των 60 εκατομμυρίων, έστω των 50, θα πηγαίνανε για να αγοραστούν βιβλία και να γίνουν βιβλιοθήκες. Γιατί όμως δεν γίνεται αυτό? Γιατί, θα σας απαντήσω γιατί. Όταν το έθεσα το 1986, δεν θα πω ότι το ίδιο μου είπαν και οι άλλοι, αλλά ο Φλωράκης που υποτίθεται ότι ήταν ο φορέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, που θα ήθελε δημόσιες βιβλιοθήκες. Μου λέει, μα να μην φτιάξουν τα παιδιά τη βιβλιοθήκη τους. Με τα βιβλία από το πανεπιστήμιο. Ναι, μα τα παιδιά καίνε ή πετάνε τα βιβλία τους μετά. Ενώ αν τα επιστρέψουν, εάν είναι στη βιβλιοθήκη, θα είναι για όλες τις γενιές. Είναι στο γυμνάσιο, Γιώργο. Αυτό μπορεί να υπάρχει. Μα με συγχωρείτε, ξέρετε πόσα. Είναι απλό παράδειγμα είναι αυτό. Είναι απλά παραδείγματα που δηλώνουν ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι εκεί που δεν υπάρχει η διάθεση της τάξης για να διασφαλίζεται η ελευθερία και η αξιοπρέπεια των ανθρώπων, πρέπει να έρχεται η πολιτεία να την επιβάλλει. Γι' αυτό υπάρχουν οι νόμοι. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Και Μελά, ως καθηγητής στα οικονομικά, τι πρέπει να γίνει στην ελληνική οικονομία, αυτή που στην κυβέρνηση, τι μέτρα πρέπει να πάρουν για να μπορεί να πάρει μπροστά η μηχανή? Κοιτάξτε, είναι απλά τα πράγματα. Σας το είπα και προηγουμένως. Ή πρέπει να αυξήσουμε την κατανάλωση, ή πρέπει να αυξήσουμε τις επενδύσεις, ή πρέπει να αυξήσουμε τις εξαγωγές. Ναι. Άρα εδώ πέρα πρέπει να δούμε τους τρόπους που μπορούμε να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, αν θέλουμε να μιλήσουμε καθαρά οικονομικά. Πριν από την κρίση. Δεν θα διαφωνήσω ότι υπάρχει το τεράστιο πολιτικό ζήτημα. Δεν δουλεύει η οικονομία. Πότε λέτε? Από το 80 και εδώ. Σαφέστατα. Τι σταμάτησε? Και βελτίωση. Πού χάλασε η μηχανή? Σαφέστατα δούλευε. Γιατί δεν υπήρξε ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η αυτοτελής βιομηχανία έκλεισε. Και δεν έκλεισε μόνη της. Την έκλεισαν. Αντί να ενισχύουν αυτές τις κινήσεις. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που λέγεται αστική τάξη στην Ελλάδα είναι όσοι κινούνται γύρω από το πριτανείο σύντησης του κράτους. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά δηλαδή ότι λέει λατήθηκε η χώρα. Όμως και εκείνοι οι μεγάλοι ήταν μόνοι τους επιχειρήσεις τους. Έτσι. Μα με συγχωρείτε. Και αγιέται και πυραγή πατραϊκή. Αυτοί που είχαν φτωχές επιχειρήσεις. Δεν ανανεωθήκανε κι αυτοί. Δεν ανανεωθήκανε. Στην Αμερική θα μπορούσε να συμβεί. Και μετά μπήκε η εισαγωγή. Μπήκαν τα προϊόντα απ' έξω φθηνότερα, καλύτερα. Αυτά που έγιναν στην Ελλάδα θα μπορούσαν να γίνουν. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο ότι δεν φταίει μόνο ο πολιτικός, διότι και οι βιομήχανοι και όλοι αυτοί τα θέλουν δικά τους. Και στην Αμερική τα θέλουν. Και στη Γερμανία τα θέλουν, αλλά δεν τους περνάει. Δεν τους περνάει. Μοδοσάγεις οι άλλοι. Δεν τους περνάει. Για να είμαστε φιλαλήθεις, αυτή η αποβιομηχάνηση η οποία έγινε στην Ελλάδα,
Βεβαίως έγινε πάλι με ευθύνη και πολύ πιο εύκολα, πολύ, σε μεγαλύτερο βαθμό. Συνέβη και στις άλλες χώρες. Και στην Αμερική είχαμε βιομηχάνηση. Και στην Ιταλία. Αλλαγή κατεύθυνση. Και στην, ναι. Προσπαθεί ακόμα, κάτι ακόμα δεν έχουν βρει. Διασώζονται από. Και στην Ιταλία. Στην Ιταλία έχουν βιομηχάνηση και σε άλλες χώρες έχουν βιομηχάνηση. Το ερώτημα είναι το εξής. Θα μπορούσαμε. Εγώ αυτό βάζω τώρα το ερώτημα πάρα πολύ απλά. Θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει αυτό το ζουρλομανδία των μνημονίων. Θα μπορούσαμε. Βεβαίως. Ούτε συζήτηση. Αυτό είναι σημαντικό. Θα μπορούσαμε το 10 όταν έγινε, ή θα μπορούσαμε πιο πριν να το είχαμε προλάβει. Πριν, από το 2007, 2008, 2009. Το 10 θα μπορούσαμε. Δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει, προσέξτε, εμένα με ενδιαφέρει το εξής. Ως οικονομολόγος πρέπει να πω το εξής. Εμένα με ενδιαφέρει να έχω ορισμένους βαθμούς ελευθερίας, να μπορώ να κινηθώ. Ναι. Να μην με δέσουν σε ένα ζουρλομανδία και μετά να τρέχω να βρω ένα γιατρό να με λύσει. Όπως είμαστε τώρα. Λοιπόν, επομένως, αυτό δεν σημαίνει ότι είχα λύσει όλα τα προβλήματά μου, αλλά εάν είχα ορισμένους βαθμούς ελευθερίας, θα μπορούσα να κινηθώ, θα είχα πιθανότητες να διορθώσω λιγάκι τα πράγματα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως πριν από 10-15 χρόνια ή θα μπορούσε να γίνει και το 10 ακόμα όταν ήμασταν φερεθήκαμε. Εγώ νομίζω ότι και το 9, το 9 όταν εκλέχθηκε η κυβέρνηση Παπανδρέου και λίγο πριν το 2008-2009, αλλά ακόμα και το 2009, αν λαμβάναμε το πολύ συγκεκριμένα μέτρα, θα γλιτώναμε οπωσδήποτε αυτή την κατάσταση του μνημονίου. Περιορισμού της σπατάλης στο δημόσιο. Αυτό είναι περιορισμό, δεν υπάρχουν άλλα. Αναδιάρθρωση. Να πω κάτι, επειδή μόλις το λένε αυτό κάποιοι, τους λένε αυτό σημαίνει απολύσεις. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια λέτε. Βεβαίως όχι. Η κρεπάλη που γινόταν και ευρέως γίνεται στο δημόσιο, αλλά γινόταν, δεν είχε να κάνει μόνο με διορισμούς ή με τους μισθούς που είχαν. Καθηγητά μου, όμως, να σου ρωτήσω. Θα σου πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Φερρυπίν, η δαπάνη για το φάρμακο. Ακούμε ότι ήταν 5-6-8 και έγινε 2. Και τι καταλάβαμε που έγινε 2. Βελτιώθηκε σε τίποτα το 8 που έγινε 2 η κατάσταση για αυτούς οι οποίοι παίρνουν τα φάρμακα. Και ξανακεί, δεν ξέρουμε τι κρεπάλι γίνονταν με τα φάρμακα στο νοσοκομείο. Μα προφανώς ξέρουμε το. Το 8 έγινε 2. Γιατί δεν μπορούσαν να τα έχουν τακτοποιήσει αυτά τα πράγματα. Στοιχειοδός για να. Θα μπορούσαμε να είμαι απολύτως. Θα μπορούσαμε, διότι θα είχαμε κλειτώσει, σας λέω, το ζουρλομανδία. Όχι ότι θα είχαμε γλιτώσει δύσκολες καταστάσεις, σκληρά μέτρα, αλλά σε καμία. Αλλά άλλο πράγμα σκληρά μέτρα, τα οποία εν πάση περιπτώσει έχει ορισμένους βαθμούς ελευθερίας και έχει και μια προοπτική, και άλλο να μπει σε ένα ζουρλομανδία που δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όπως είναι τώρα αυτή η κατάσταση. Υπάρχει υπουργός το 1911 και 12 που έχει 54 συμβούλους. 2011 και 12. 2011 είπατε γι' αυτό. Όχι, όχι. Και δίνει και 435.000 για 2 μήνες υπερορίες. Και όταν το αναδεικνύω δημόσια, το αρνείται. Και δίνω το χαρτί. Τι έκανε. Συνέχισε. Είχε το θράσος να πει ότι συκοφαντείται τώρα. Και είναι λαϊκισμός. Συγχωρείτε. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Δεν ξέρουμε τι γινόταν και σε όλα τα υπουργεία. Και να σας πω. Αυτά στοιχειοδός, με αίσθημα ευθύνης ελάχιστο, θα είχαν διορθωθεί τα πάντα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ακόμα και πριν, μην πάμε πριν. Την δεκαετία όταν κυβέρνησε η κυβέρνηση Σιμίτη. Η κυβέρνηση Σιμίτη είχαν ένα πάρα πολύ καλό. Ποιο ήταν το καλό? Ότι είχαμε μεγάλη μεγέθυνση το ΑΕΠ. 4,5%, 3,5%, 4%. Βεβαίως με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, να μην αναλύσουμε τώρα. Αλλά εκείνη την περίοδο που είχαμε τη δυνατότητα να μειώσουμε το χρέος, μιλάω τώρα για τα μακροοικονομικά μεγέθη μόνο εγώ, δεν το μειώσαμε. Μα παρέδωσε τη χώρα στα διαπλεκόμενα τότε. Πήγαμε 100% χρέος, 100% χρέος. Έμεινε. Με τόσο μεγάλη ανάπτυξη. Δεν έγινε το όργιο όμως, δεν έγινε Ολυμπιακοί Αγώνες διπλασίας. 2 φορές πληρώσαμε. Σύμφωνοι. Χρηματιστήριο το χρηματιστήριο. Σύμφωνοι. Όλη η διαπλοκή. Ένα διαπλογραφείο του δεν βγήκε. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Εγώ τώρα δεν πάω στη διαπλοκή. Εγώ πάω στα μακροοικονομικά μεγέθη. Κύριε Μπελά, βοούσε ο κόσμος και φώναζε ο πρωθυπουργός ότι όποιος έχει στοιχεία πάει στο εισαγγελέα. Τι πρωθυπουργός ήταν? Με τον κύριο Σιμίτη λέτε. Αν διορτώμαστε γιατί φτάσαμε εδώ, μπορούμε να τα δούμε αυτά τα πράγματα, γιατί είναι μετρήσιμα. Το θέμα είναι πώς ξεφεύγουμε από την ιστορία τώρα. Ξεφεύγουμε πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα κατά την άποψή μου. Σας το είπα οικονομικά πάρα πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω πώς θα δέξει η κοινωνία. Θα υπάρχει μεγαλύτερη φτωχοποίηση. Πού θα πάνε να δουλέψει η χώρα, λέει. Πού θα πάνε να δουλέψει. Ακούστε τους νέους ανθρώπους. Είναι η βεβαιότητά μου που τη λέω από τότε που γεννήθηκα. Το φάρμακο το δίδουμε σε λάθος ασθενή. Δεν είναι η κοινωνία. Η κοινωνία έχει υποστεί αλωτρίωση και διαστροφή, διότι
της επευλήθη ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι αντίστοιχο προς τη δική της. Είναι σαν να σας βάζω σε μια παιδική χαρά και να σας λέω εδώ θα παίζετε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, ή να σας φορέσω ένα στενό κοστούμι. Δεν αρμόζει αυτό το πολιτικό σύστημα σε μια κοινωνία. Πώς θα αλλάζει όμως. Που δεν... Πώς θα αλλάζει. Πώς θα αλλάζει. Και ποιους θα φέρεις. Ξέρουν και ποιους θα φέρεις. Θέλει πρόσωπα. Οι ίδιοι θα συμπεριφερθούν πολιτικά διαφορετικά εάν ξέρουν ότι θα έχουν τις ευθύνες τους για ό,τι κάνουν και δεν θα είναι Λουδοβίκοι πάνω από τον νόμο. Οι ίδιοι θα ξέρουν ότι θα έχουν να δίνουν λογαριασμό και όχι να απευθύνονται στην κοινωνία και να τους λένε ότι είναι όχλος επειδή δεν είναι συντεταγμένοι στα κόμματα όταν διαμαρτύρονται. Οι ίδιοι θα ξέρουν ότι πρέπει να αντιστοιχούνται, να αντιστοιχίζονται με τη βούληση και το συμφέρον της χώρας. Όπως ξέρουν και άλλοι οι οποίοι είναι σε μια τέτοια κατεύθυνση στις ευρωπαϊκές χώρες. Μπορεί να αντιμετωπίζουν κρίση, μπορεί να αντιμετωπίζουν όλο αυτό που το ευρωπαϊκό πρόβλημα το οποίο το δημιούργησε κυριολεκτικά η Γερμανία και όχι η κρίση, διότι άλλαξαν οι συσχετισμοί στην Ευρώπη και η Γερμανία επιβάλλει μέσα από τη λογική των αγορών μια κατάσταση ηγεμονίας που είναι συντριπτική για τις χώρες, αλλά όμως βρίσκονται σε μια άλλη τροχιά σε σχέση με τη δική μας. Ξέρετε πόσο μπροστά ήμασταν από την Πορτογαλία πριν από την, όταν εμείς ήμασταν στην, μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπήκε εκείνη, όταν μπήκε. 30% Και, Ισπανία, και σήμερα είμαστε πίσω, πίσω από τη Ρουμανία. Πολιτική δεν κυβερνούσε για τότε. Μα ναι. Γιατί, πώς τότε. Διότι το φάρμακο χρειάζεται να δοθεί σε αυτούς που προκαλούν τα προβλήματα. Και όσο μεταθέτουμε την ευθύνη στην κοινωνία, τόσο τους δίνουμε το άλοθη. Γι' αυτό είπα, από την ώρα που θα σκεφτούμε ότι εμείς έχουμε όλη την πολιτική αρμοδιότητα να αλλάξουμε τα πράγματα και δεν θα χρεώνουμε την κοινωνία επειδή μας εξέλεξε. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό στο τέλος. Ότι επέλεξε η κοινωνία ό,τι χειρότερο έχει να επιδείξει η χώρα και αυτοί συνεχίζουν με το ό,τι χειρότερο έχει να επιδείξει η χώρα. Και ας γίνουν καλύτεροι στο τέλος. Στην Ευρώπη, που είναι όλοι ένας ατομέγκ. Ποιος θέλει. Κοιτάξτε. Και τι δημιουργήσει όλη αυτή τη. Κοιτάξτε, η αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από την βάση της λανθασμένη. Αυτό δεν το ανακαλύπτουμε. Έχει τώρα το λέμε από τη δεκαετία του 90, τουλάχιστον εγώ από το 92-93. Κοιτάξτε, υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Όλη η αρχιτεκτονική είναι λανθασμένη. Όλη η λογική είναι λανθασμένη. Ποια είναι η λογική? Η λογική ήταν ότι επειδή δεν μπορούσαν να ζήσουν, να λύσουν την πολιτική ενοποίηση, το ζήτημα της πολιτικής ενοποίησης, έτσι προχωρήσανε με ένα κόλπο του Ντελόρ να πάνε σε μια οικονομική ενοποίηση. Και άρα η πολιτική ενοποίηση θα ερχόταν ως όριμος καρπός αυτής της οικονομικής σύγκλησης. Είναι εκβιαστικά κιόλας. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτή η οικονομική σύγκληση όμως, η οποία επιχειρήθηκε, η αρχιτεκτονική της οικονομικής σύγκλησης, ήταν σε λάθος βάση και με την πρώτη σταγόνα του καλοκαιριού διαλύθηκε το καλοκαίρι, όπως λέει και ο ποιητής. Έτσι, με την πρώτη κρίση που έγινε, αντί να έχουμε συγκλήσεις, έχουμε τεράστιες αποκλίσεις. Με αποτέλεσμα αυτές οι αποκλίσεις οι οικονομικές να δημιουργούν, να υποθάλπτουν περισσότερο την πολιτική ενοποίηση από την αρχή, από τότε που είχαμε δυσκολίες. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή έχω την εντύπωση ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση όσον αφορά ένα όραμα πολιτικής ενοποίησης με διάφορους τρόπους, είτε ομοσπονδία, είτε συνομοσπονδία, είτε ευρωπαϊκή συμπολιτεία, πέστε το όπως θέλετε. Έτσι, απομακρύνεται αυτό το όραμα. Βεβαίως, αυτό το όραμα δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που είναι και αποτέλεσμα αυτού του γραφειοκρατικού μορφώματος που λέγεται Φρυξέλλες, το οποίο είναι κάτι το απόμακρο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τους λαούς. Οι λαοί δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό το πράγμα. Θεωρούν ότι το κράτος τους είναι αυτό το οποίο είναι πολύ πιο κοντά τους και το οποίο μπορεί να τους λύσει τα προβλήματα. Και έχουμε εμφανιστεί τέτοιου είδους αντιλήψεις. Παραδείγματος χάρη στην Ουγγαρία θέλει να κάνει δημοψήφισμα Ορμπάν για τους μετανάστες. Το Brexit έγινε Brexit. Η Ιταλία λοιπόν. Έχει διάφορα τέτοιου είδους προβλήματα με αποτέλεσμα σήμερα να μην υπάρχει σχέδιο, δηλαδή σύγκληση σχεδίου για την Ευρώπη. Αυτό είναι το τρομακτικό. Διότι μπορεί να λέει ο Τσίπρας κοινωνική Ευρώπη, όλος σου λέει τι κοινωνική Ευρώπη μου, δηλαδή να σου δίνω λεφτά εγώ για να κάνεις κοινωνία εσύ. Λοιπόν, μια κουβέντα για να κλείσουμε παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή απουσιάζουν δύο πράγματα από την Ευρώπη. Οι κοινωνίες και μια ισορροπία μεταξύ των κρατών. Η ισορροπία ανατράπηκε υπέρ της Γερμανίας, η οποία υπαγορεύει και καθορίζει τι είναι ευρωπαϊκό και τι δεν είναι, με βάση τη λογική των αγορών, άρα εξατλίωση.
και οι κοινωνίες από την άλλη μεριά αντιδρούν με τον βίαιο τρόπο που αντιδρούν. Γιατί βίαιος τρόπος είναι να ψηφίζουν οι αριστεροί τη Λεπέν, το γκρίλο, το Brexit και όλα αυτά. Λοιπόν, εάν δεν συνεκτιμήσουμε ότι είναι θετικό σημείο όμως αντίδρασης. Η Γερμανία, όχι δεν είναι, αλλά δεν έχει άλλη λύση. Ναι, η Γερμανία λοιπόν δεν έχει αίσθηση των ορίων της δύναμης. Είναι ικανή να καταστρέψει για τρίτη φορά μέσα σε έναν αιώνα την Ευρώπη, γιατί δεν ξέρει πού να σταματήσει και πώς να διαχειριστεί την ηγεμονία της. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή μπορεί να δούμε να βγαίνουν οι μισές χώρες από την Ευρώπη, να εξαθλιώνονται άλλες και η Γερμανία να θεωρεί ότι μπορεί να βυθίζει το καράβι, αλλά αυτή είναι στην κορυφή. Λοιπόν, κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους δυο σας. Στο φίλο μας τον Γιώργο έχουν πολλά μηνύματα. Ένα θα πω μόνο. Καλό θα ήταν να λέει στις ώρες αυτές τις εκπομπές σας να φέρετε ανθρώπους, αλλά όχι μόνο καθηγητές, αλλά και ανθρώπους επαγγελματίες. Δεν μας έχει δει προφανώς για να μας παρακολουθεί. Οι καθηγητές είναι χρήσιμοι να ακούγονται και να ακούμε τις απόψεις τους. Την προηγούμενη ώρα ήταν εδώ ο πρόεδρος του Δημοκρατήριου. Δεν έχουν δεσμεύσει για να πούνε την άποψή του ελεύθερα. Ακούγονται εδώ, φίλε μας, καλέ Γιώργο. Στους υπολείπους τώρα δεν έχω να απαντήσω κάτι, γιατί έχει περάσει και η ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά μας για την ημέρα που ήταν μαζί μας απόψε. Αύριο το βράδυ εδώ στις 10 ραντεβού, χωρίς τον Μάικη, ο οποίος θα ετοιμάζει το παρόν. Αλλά με καλή παρέα και θα κουβεντιάσουμε τον κύριο Τσουκαλά, το ασφαλιστικό και τα κόκκινα δάνεια. Τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, όχι τον κύριο Δημήτρη Τσουκαλά, τον ιό του. Δηλαδή. Οπότε, ό,τι έχετε για ασφαλιστικά θέματα και κόκκινα δάνεια θα πούμε αύριο το βράδυ. Εμίλιος Λιάτσος ακολουθεί, κόντρα 24, κόντρα νιούς το πρωί στα περίπτωρα και κόντρα νιούς.gr για διαδικτυακή 24 ώρες ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ να έχετε.